Ακριβώς, Γιάννη, μέσα σε 24 ώρες, 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από επιπλοκές του κορονοϊού, επιβεβαιώνοντας έτσι ότι ο Σεπτέμβριος είναι ο μήνας με τους περισσότερους νεκρούς από την αρχή της πανδημίας. Και αυτό γιατί μέσα σε 26 μέρες θρηνούμε 107 θύματα, ενώ από την αρχή της πανδημίας η Ελλάδα θρηνεί 376 θύματα. Ο ΕΟΔΗ σήμερα ανακοίνωσε 315 νέα κρούσματα. Από αυτά, τα 59 συνδέονται με γνωστές συρροές, ενώ 19 εντοπίστηκαν στις πύλες εισόδου της χώρας. Πρέπει να σου πω ότι το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη καμπή της πανδημίας αποτυπώνεται και από τους διασωληνωμένους που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στα νοσοκομεία αναφοράς, οι οποίοι είναι 68, ενώ από αυτούς τους 68, τρεις άνθρωποι είναι κάτω των 40 ετών. Πρέπει, κλείνοντας, να σου πω, Γιάννη, ότι αυτή τη στιγμή μεταφέρεται ένας 25χρονος με αεροδιακομιδή από την Τίνο στην Αθήνα διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση.